Έχετε πρόβλημα στη συλλογή της ελιάς? ECO 5210. Το θαυμάσιο ιαπωνικό μηχάνημα, τώρα διαθέσιμο και στην ελληνική αγορά. ECO. Το καλύτερο τεινακτικό του κόσμου. ECO. Με τις 2.000 παλμικές δονήσεις το λεπτό, επιτυγχάνουμε τις καλύτερες αποδόσεις στη συλλογή της ελιάς και των καρπών, όπως φιστίκια, καρύδια, αμύγδαλα. ECO. Ο πλέον ισχυρός κινητήρας με 3,2 υποδύναμη, ποιοτικά ανώτερος και σε πολύ χαμηλή τιμή. Η ιαπωνική τεχνολογία στα χέρια σας. Αντιπροσωπεία Ελλάδος, Κύπρου, Αλβανίας, Παπαλέξης ΑΕ, Λαμία. Χορηγός εκπομπής Olive Family Estate and Products. Να πάμε λίγο και στα ίδια τα ραβδιστικά. Θα σας δείξουμε εδώ 3 ραβδιστικά. Το ράβδισμα της ελιάς είναι μια δύσκολη και επίμονη διαδικασία και βέβαια είναι η πιο ακριβή διαδικασία για την καλλιέργεια της ελιάς. Το ράβδισμα της ελιάς έχει να κάνει όμως και με το τι μέσα θα χρησιμοποιήσουμε. Τα τελευταία χρόνια έχουν αγκαλιαστεί λόγω της μεγάλης αποτελεσματικότητας και της ευκολίας στη χρήση τα ραβδιστικά. Υπάρχουν διάφοροι τύποι ραβδιστικών. Σήμερα θα σας δείξουμε 3 διαφορετικούς τύπους ραβδιστικών. Να πάρετε μια γεύση με την σύγχρονη τεχνολογία, πώς αξιοποιείται και πώς μπορεί να κάνει πιο εύκολη τη ζωή των ραβδιστών. Βέβαια, το ραβδιστικό είναι μια επιλογή λίγο σύνθετη. Χρειαζόμαστε κάποια κριτήρια. Δεν είναι όλα τα ραβδιστικά για όλα τα δέντρα και για όλες τις περιπτώσεις και για όλους. Θα σας δώσουμε μερικά κριτήρια. Ας πούμε, υπάρχουν πολλά ραβδιστικά τα οποία δουλεύουν με γεννήτρια ή με μπαταρία. Η γεννήτρια είναι μια πιο προηγούμενη τεχνολογία, έχει όμως το πλεονέκτημα ότι σε μια γεννήτρια μπορούμε να δουλεύσουμε 2 ή και 3 ραβδιστικά ταυτόχρονα. Άρα όταν έχουμε ένα συνεργείο το οποίο μπορεί να έχει 2 και 3 ραβδιστάδες, συμφέρει για να έχουμε μικρότερη κατανάλωση ενέργειας από μια πηγή ενέργειας στη γεννήτρια, να έχουμε 3 ταυτόχρονες λειτουργίες ή 2 ταυτόχρονες λειτουργίες ραβδιστικών. Τα ραβδιστικά που δουλεύουν με γεννήτρια θα δουλέψουν πιο εύκολα σε ακλάδευτα και σε ξερά κλαδιά και σε ξερές ποδιές, όταν δεν έχουμε εύκολη διείσδυση. Βέβαια, αυτό το κριτήριο θα το συνδυάσουμε και με τους τύπους των ραβδιστικών που θα σας αναπτύξουμε λίγο πιο κάτω. Έτσι λοιπόν, η γεννήτρια, λόγω του ότι έχει τη δυνατότητα με το ρεγουλατόρο στροφών να δώσει παραπάνω στροφές και δύναμη στο ραβδιστικό, μπορεί να είναι μια καλή διέξοδος σε ακλάδευτα, σε ξερά δέντρα. Να πάμε λίγο και στα ίδια τα ραβδιστικά. Θα σας δείξουμε εδώ 3 ραβδιστικά. Ένα ελληνικό, το γνωστό Super Veloce, που είναι ένα εξαγώγημο προϊόν, φτιάχνεται στην Κρήτη, το οποίο έχει από την Αγροτεχνική, το οποίο έχει πολύ καλή τεχνολογία, είναι πάρα πολύ ελαφρύ, ίσως είναι το πιο ελαφρύ ραβδιστικό, είναι τύπου σαχινός. Το πλεονέκτημα είναι ότι κάθε ημισφαίριο είναι ανεξάρτητο από το άλλο και όχι μόνο αυτό, κάθε ημισφαίριο κάνει μια κυκλική κίνηση η οποία είναι σπαστή. Έτσι, όταν δουλεύει το ραβδιστικό μπορεί να απομονωθεί το ένα από το άλλο, άλλο να γυρίζει έτσι, άλλο έτσι, και ταυτόχρονα να μην αφήνει κενά, κάνοντας αυτή την παλινδρομική εντός εισαγωγικών κίνηση, τη σπαστή κίνηση όπως τη λέμε, για να μπορέσει να βρίσκει όλες τις ελιές όταν θα δουλεύει. Αυτό δίνει μεγάλα πλεονεκτήματα. Το ραβδιστικό αυτό είναι φτιαγμένο από καρβόνιμα. Αυτό το κάνει πολύ ελαφρύ, γύρω στα 2,5 κιλά. Έχει μαζεμένη την μπάλα, δεν είναι μακριές οι μπάλες και μεγάλα ραβδιά, είναι μαζεμένα. Αυτό το κάνει πολύ ευκίνητο μέσα στις φυλοσχές τις πυκνές. Μπορεί να μας δώσει σχεδόν όλους τους καρπούς να μας τους ρίξει.
δεν χρειάζεται να το σπρώχνει και να κάνει ιδιαίτερα μεγάλη δύναμη, να βάζει ιδιαίτερη μεγάλη δύναμη ο ραβδιστής, αλλά να κυλάει ανάλογα με το πώς βρίσκει το κλαδί. Έτσι λοιπόν, σε αυτού του τύπου τα ραβδιστικά, καλό θα είναι να ακολουθεί ο ραβδιστής όπως πάει η ποδιά, όπως πάει η φιλοσιά, από το χοντρό στο λεπτό και όχι τα ανάποδο κατά ανάγκη. Να κάνει πλάγιες κινήσεις και βέβαια η πιο καλή κίνηση είναι να το κάνει και μια ελαφρά κίνηση πέρα δόθε, καθώς δουλεύει. Θα το βάλουμε λίγο μπροστά, να το δούμε αυτό. Το μεγάλο του ατού είναι ότι έχει και ρύθμιση στροφών που μπορεί να φτάσει μέχρι και 2.500 στροφές το λεπτό. Το κάνει πολύ γρήγορο. Και αν το συνδυάσουμε με το βάρος του, που είναι πολύ ελαφρύ, καλά ζυγισμένο, το μοτέρ κάτω, άρα το μεγαλύτερο βάρος του είναι κάτω, το μοτέρ του δεν έχει καρβουνάκια, είναι ένα ρυθμιζόμενο μοτέρ το οποίο είναι τύπου μπράσλερς, δηλαδή χωρίς καρβουνάκια, γι' αυτό βγάζει και πάρα πολλές στροφές. Έχει τη δυνατότητα λοιπόν ένας πολύ αδύνατος χειριστής, ακόμα και γυναίκες μπορούν να το χρησιμοποιήσουν χωρίς να τους κουράζει ιδιαίτερα. Απλώς πρέπει να το μάθω στα πρώτα 2-3 δέντρα μέχρι να εξοικειωθούν με το ραβδιστικό, πώς θα το βάζουν. Κάθε ποδιά έχει διαφορετικό τρόπο που μπαίνει, άρα θα πρέπει να κάνει μια μικρή εκμάθηση του ραβδιστικού πριν ξεκινήσει τη φουλ δουλειά του. Κάποιος που θέλει να μάθει. Αυτό συμβαίνει με όλους τους τύπους ραβδιστικών. Βέβαια τύπους αχινών υπάρχουν και οι αυτοί που δεν έχουν αυτό το 4x4 που λέμε. Υπάρχουν και άλλοι αχινοί που δεν έχουν καρβονήματα εδώ απάνω, αλλά έχουν πλαστικές βέργες. Υπάρχουν ραβδιστικά που δεν είναι καρβόνημα αυτό, αλλά αλουμίνιο. Αυτό τα κάνει λίγο πιο δυνατά, λίγο πιο βαριά, αλλά δημιουργεί και προβλήματα να στραβώσουν εύκολα, να χτυπηθούν εύκολα, πράγμα που δεν συμβαίνει στο καρβόνημα. Άρα το καρβόνημα δίνει πολλά πλεονεκτήματα. Το βάρος που είναι πολύ καθοριστικό, μπορούμε να πούμε ότι είναι ένα πολύ καλό ζυγισμένο ραβδιστικό που μπορεί να μας κάνει πολύ εύκολη τη δουλειά και πολύ γρήγορα τη δουλειά. Και ιδιαίτερα εκεί που είναι κλαδεμένα τα δέντρα, και ιδιαίτερα εκεί που έχουμε πυκνές φυλλωσιές και λεπτά κλαδιά, είναι πολύ γρήγορο, πολύ εύκολο στη χρήση και πολύ αποτελεσματικό. Είναι οι γνωστοί αχινοί οι οποίοι μπορούν να μας δώσουν εξαιρετικά αποτελέσματα. Στο ράβδισμα δύο βασικά εργαλεία χρειάζεται εκτός από τα ραβδιστικά, και την καλή όρεξη και την καλή κατάσταση που πρέπει να έχει ο ραβδιστής. Χρειάζεται γυαλιά, τα οποία καλό θα είναι να είναι αντιθοβωτικά, να μην θαμπώνουν. Αν μπορούν να συγκρατούν και τον υδρότα ακόμα καλύτερα. Τα οποία γυαλιά καλό θα είναι, επειδή κοιτάμε ψηλά, να έχουν προστασία από τον ήλιο. Και βέβαια χρειάζονται και γάντια. Τα μεν γυαλιά θα μας προστατέψουν από το ράβδισμα για να μην γίνει πληγή. Έχουν δει πολλές περιπτώσεις στα μάτια μου καλλιεργητές, ραβδιστές, οι οποίοι έχουν πάθει ζημιά στο μάτι τους, κάποιοι από αυτούς αρκετά σοβαροί που τους βασάνε σε αρκετό καιρό, με μικρά κλαδάκια που πέφτουν μέσα ή από ελιές που χτυπιώνται το μάτι όταν δουλεύουμε. Και βέβαια γάντια. Τα γάντια, όσο και αν φαίνεται περίεργο, μειώνουν πολύ τους κραδασμούς και αυξάνουν την καλή προσρόφηση στο χέρι μας των ραβδιστικών, για να μην μας κουράζουν τόσο εύκολα. Έχει πολύ μεγάλη σημασία και τα δύο συστήματα να τα χρησιμοποιούμε. Να σας δείξουμε λίγο με αργές κινήσεις τη χρήση του αχινού. Καταρχήν θα πρέπει να έχουμε ανοιχτά τα πόδια μας, να μην τα έχουμε κοντά. Ακριβώς αυτό γιατί μας δημιουργεί τη δυνατότητα να κινηθούμε.
Ας ξεκινήσουμε λίγο. Πάμε λοιπόν όπως είναι το κλαδί, το χώνουμε μέσα και το πάμε προς τα εκεί. Κοιτάτε, δεν κάνει ζημιά στο δέντρο, παρόλο που έχει ξερά κλαδιά και είναι από ανομβρία, εύκολα σπάνε τα κλαδιά. Ακολουθούμε όπως βλέπετε. Βέβαια εδώ ήταν μπροστά μου και δεν έκανα την κίνηση αυτή τόσο πολύ. Είναι πολύ χαρακτηριστικό. Είναι πολύ χαρακτηριστικό σε αυτό το ραβδιστικό η μεγάλη ευκολία και η εύκολη κίνηση, ξεκούραστο. Πολλοί ραβδιστές που χρησιμοποιούν αυτό το ραβδιστικό, πολλοί ραβδιστές λένε ραβδισα σήμερα, τόσο εύκολο είναι. Είναι πραγματικά πολύ εύκολο, αρκεί να μάθουμε λίγο τις κινήσεις του. Ξαναλέμε, ακολουθούμε κατά μήκος από μακρύ σε κοντό, από χοντρό σε λεπτό το κλαδί, κάνοντας μια μικρή κίνηση, κρατώντας το είτε από κάτω, είτε αν είναι χαμηλή η ποδιά και από πάνω. Έχει τη δυνατότητα να μου φτάσει σχεδόν όλο το δέντρο. Αν θέλω να μπω μέσα, έχει τη δυνατότητα χωρίς μεγάλη δύναμη, γιατί είναι πολύ ελαφρύ και είναι πολύ... Δεν βάζουμε τα γυαλιά μας. Είναι πολύ ελαφρύ και πολύ εύκολο να μπει μέσα άφοβα και γρήγορα. Και σε μερικά κλαδιά περπατάει μόνο του, τα αφήνεις και περπατάει μόνο του. Να σας πούμε ότι έχουμε δοκιμάσει πάνω από 20 ραβδιστικά σε όλη την διαδρομή που χρησιμοποιούμε και προτείνουμε ραβδιστικά. Κάθε χρόνο έχουμε και μια βελτίωση, κάθε χρόνο έχουμε και μια καλυτέρευση σε πολλά ραβδιστικά. Αυτό είχε ξεκινήσει από ένα TAF, το γνωστό TAF, και έχει αυτή την εξέλιξη, η οποία είναι εξαιρετική εξέλιξη αυτού του ραβδιστικού. Χορηγός εκπομπής Olive Family Estate and Products. Έχετε πρόβλημα στη συλλογή της ελιάς? Eco 5210. Το θαυμάσιο ιαπωνικό μηχάνημα τώρα διαθέσιμο και στην ελληνική αγορά. Eco, το καλύτερο τεινακτικό του κόσμου. Eco, με τις 2.000 παλμικές δονήσεις το λεπτό, επιτυγχάνουμε τις καλύτερες αποδόσεις στη συλλογή της ελιάς και των καρπών, όπως φιστίκια, καρύδια, αμύγδαλα. Eco, ο πλέον ισχυρός κινητήρας με 3,2 υποδύναμη, ποιοτικά ανώτερος και σε πολύ χαμηλή τιμή. Η ιαπωνική τεχνολογία στα χέρια σας. Αντιπροσωπεία Ελλάδος, Κύπρου, Αλβανίας, Παπαλέξης ΑΕ, Λαμία.